Κυρίες και κύριοι, πραγματικά τραγική ηρωνία. Την ίδια ώρα που η κυβέρνησή σας φέρνει στη Βουλή άλλο ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, η χώρα, ο λαός, δοκιμάζεται για πολλωστή φορά από καταστροφικές πυρκαγιές. Δεν είναι μία ούτε δύο οι περιοχές που έχουν πληγεί και συνεχίζουν να πλήττονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Στο μοναδικό δάσος της Δαδιάς, που η φωτιά καίει για 8η ημέρα, στη Λέσβο, στην Ηλία, τη Μεσσηνία, την Ανατολική Αττική, αλλού έγιναν στάχτη οι διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για τη δίθεν ετοιμότητα και επάρκεια του κρατικού μηχανισμού. Είναι τέτοια η ετοιμότητα και η επάρκειά σας που ήδη χιλιάδες στρέμματα δάσους, αγροτικών καλλιεργιών αλλά και κατοικίες έγιναν από καΐδια. Και να σκεφτεί κανείς ότι είμαστε ακόμα στα μέσα της αντιπυρικής περίοδου. Αν αυτό που ζούμε κάθε χρόνο δεν είναι ένα διαρκές προδιαγεγραμμένο έγκλημα, τότε τι είναι? Ένα έγκλημα που έχει την υπογραφή όλων όσων κυβερνήσατε. Γιατί κανείς σας, καμιά κυβέρνηση δεν είχε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπυρικής προστασίας με επίκεντρο την πρόληψη, αλλά και γιατί όλοι σας ενισχύσατε την εμπορευματοποίηση της γης. Γιατί τελικά το προσάναμα για τις καταστροφικές πυρκαγιές, τις συνέπειές τους μέσα σε αυτό το σύστημα, είναι η πολιτική που αντιμετωπίζει τα δάση, τη γη, συνολικά το περιβάλλον ως πηγή κερδοφορίας για μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Για ποιο ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπυρικής προστασίας να μιλήσουμε? Εδώ επιμένετε κι εσείς, όπως και οι προηγούμενοι, να διατηρείτε αυτό τον απαράδεκτο αντιεπιστημονικό διαχωρισμό της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών από την αντιμετώπιση τους, μετά δηλαδή την καταστολή τους. Από τα 17,7 εκατομμύρια ευρώ που συνολικά ζητούσαν τα δασαρχεία όλης της χώρας για έργα αντιπυρικής θωράκισης, πιστώσατε μόλις 1,7 εκατομμύρια για όλη την Ελλάδα, πιο κάτω δηλαδή και από τα περσινά. Περίσεψαν οι δικαιολογίες περί ακραίων καιρικών φαινομένων και κλιματικής κρίσης. Νομίζετε πως βρήκατε ένα βολικό άλοθη? Μα ένας λόγος παραπάνω. Να πάρετε έγκαιρα όλα τα αναγκαία μέτρα. Ακόμα και αυτή τη στιγμή, για να αποφευχθούν τα χειρότερα, σας λέμε πάρτε μέτρα, κάντε τα αυτονόητα. Εξασφαλίστε ακόμα και έκτακτη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, τις αναγκαίες υποδομές και τα μέσα για να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές. Προχωρήστε τώρα τις αναγκαίες προσλήψεις να καλυφθούν τα 4.000 κενά στους μόνιμους πυροσβέστες και τα 1.500 κενά επιστημονικού προσωπικού στη δασική υπηρεσία. Κάντε δεκτή, ψηφίστε την τροπολογία που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ για τη μονιμοποίηση όλων των πενταετών, επταετών και των εποχικών πυροσβεστών. Ξέρετε πολύ καλά πως όλοι οι πυροσβέστες πενταετούς και επταετούς υποχρέωσης και όλοι οι εποχικοί πυροσβέστες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα είναι άκρος απαραίτητοι. Όλοι τους πρέπει να εργάζονται με μόνιμη σταθερή βάση για να καλύψουν ένα μέρος των μεγάλων ελλείψεων που υπάρχουν σε προσωπικό, προκειμένου να μπορέσουν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στα επιχειρησιακά συμβάντα που προκύπτουν όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και καθόλου τη διάρκεια του έτους. Μιλάμε και για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και για τις διασώσεις, την παροχή βοήθειας κατά τη διάρκεια πλημμυρών, σεισμών, άλλων καταστροφών. Προχωρήστε άμεσα στην καταγραφή των ζημιών, στην αποκατάσταση και την αποζημίωση των πληγέντων. Υπάρχουν οικογένειες, όπως στην Ανατολική Αττική ή στη Λέσβο, που έχουν δει το σπίτι τους να καίγεται, να καταστρέφεται μια, δυο και τρεις φορές.